Λόφο του Αγίου Βλαδιμίρου Κιέβου της Ουκρανίας παρακολουθείτε το Ιερό Πατριαρχικό Συλλήτουργο των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών για την επέτειο των 1020 ετών από τον εκχριστιανισμό των Ρώσ. Η μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, από την οποία οι Ρώσ του Κιέβου έλαβαν το βάπτισμα, αποτελεί σημαντικό στοιχείο των αναφορών του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά την εδώ επίσκεψή του. «Ερχόμεθα», είπε, «από την έδρα της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, η οποία υπήρξε προδέκα και πλέον αιώνων η μητέρα σας και παραμένει και σήμερον και πάντοτε η μητέρα σας, που σας σκέπτεται, σας αγαπά, που χαίρει με την χαράν σας και λυπείται δια τας θλίψης σας». Προστρέφουμε σε πυκνά ιστορικά σημειώματα του Αριστίδη Πανώτη, καθηγητή της θεολογίας και μεγάλο ιερομνήμονος του Πατριαρχείου, για μια συνοπτική εικόνα της Εκκλησίας του Κιέβου, της Ουκρανίας. Ιστορικά γεγονότα από το 1037 μαρτυρούν πως η Μητρόπολη Κιέβου, σύμφωνα με το κανονικό προνόμιο του Πατριάρχη Αλεξίου του Στουδίτη, είναι η 61η καθέδρα στο τακτικό του Αποστολικού Θρόνου της Νέας Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως και έχει 12 επισκοπές προς Ανατολάς, δηλαδή προς τον Βόλγα, και 7 επισκοπές δυτικά προς την Λευκορωσία, δηλαδή είναι μια μεγάλη Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης Ιωάννης XII το 1302 μεταθέτει την έδρα του Κιέβου στο Βλαδίμηρο και συνιστά τη δεύτερη Μητρόπολη Γαλίτσης στη Γαλλικία. Το δε 1308 ιδρύει και την τρίτη Μητρόπολη της Μόσχας και Πάσης Ρωσίας. Το 1416 σύνοδος 9 Ρώσων εκλέγει ως Μητροπολίτη Κιέβου κάποιον Γρηγόριο και ο Πατριάρχης Ιωσήφ Β' διαφωνεί και δεν επικυρώνει την αποφασή τους. Ενώ το 1433, όταν εκλέγει ο ίδιος για το Κίεβο τον επίσκοπο Σμολένσκης Γεράσιμο, επικυρώνει την εκλογή του. Ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Β' περιοδεύει επί διετία στη Ρωσία 1588-1590 με τους Μονεμβασίας Ιερόθεο και Ελασσόνος Αρσένιο για εκκλησιαστικές υποθέσεις, και όταν προέκυψε πρόβλημα από μια αντικανονική εκλογή στο Κίεβο, ο Ιερεμίας ως ο κυρίαρχος του θρόνου της, με κανονική πράξη του που διασώζεται, αποστέλει τον Μονεμβασίας Ιερόθεο και τον Μυγλενών Θεοφάνη για να λύσουν το πρόβλημα. Ο Ιερεμίας ο Β', πιεζόμενος αφόρητα από τον Τζάρο Θεόδωρο και λόγω των αναγκών του Πατριαρχείου, αναγνώρισε στις 26 Ιανουαρίου 1589 με χρυσόβουλο την πατριαρχική αξία στον Μητροπολίτη Μόσχας Ιώβ και με συγκροτηθήσα στην Κωνσταντινούπολη το 1590 σύνοδο πατριαρχών, κανόνισε στα δίπτυχα της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Μητροπολίτη Μόσχας ως πέμπτο πατριάρχη. Ως γνωστόν, την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελούν σήμερα τα Πατριαρχία και οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, που ενωμένες δια της αυτής πίστεως τελούν εν κοινωνία προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Ορθοδοξία στηρίζει αυτή την πεποίθησή της στη συνέχεια αυτής της πίστεως και ζωής που υπάρχει μέσα από τους αιώνες, πράγμα που χαρακτηρίζει την Ορθόδοξη Παράδοση. Και η παράδοση αυτή δεν πρέπει να εκλειφθεί σαν ένας παράγοντας στατικός ή απλά σαν ένα ιστορικό στοιχείο, αλλά σαν ένας δυναμικός παράγοντας και σαν μία συνεχής παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην εκκλησιαστική ζωή. Ο τονισμός αυτός του Πνεύματος της Παράδοσης βοήθησε τις χριστιανικές εκκλησίες να αισθανθούν και να κατανοήσουν την κοινή τους καταγωγή και το ακόμα ότι ανήκουν σε ένα χριστιανισμό που ήταν ένας και αδιαίρετος στο πέρασμα των αιώνων. Από το λόγο
τόφο λοιπόν του Αγίου Βλαδιμίρου Κιέβου της Ουκρανίας, παρακολουθείτε το πατριαρχικό συλλήτουργο. Ο Άγιος Ισαπόστολος της Ρωσικής Εκκλησίας, Βλαδίμηρος, ήταν μέγας ηγεμόνας του Κιέβου, που κατά το βάπτισμά του πήρε το όνομα Βασίλειος. Ήταν γιος του μεγάλου ηγεμένου του Κιέβου, Σβιατοσλάβου. Μετά το θάνατο του πατέρα του, το 972, έγινε ηγεμόνας του Νοβγορόδ. Ως μέγας ηγεμόν, διήγε κατά τους ιστορικούς εξόχως δίων ακόλαστων. Έζησε πολλές περιπέτειες, άλλους παρεπίκρανε, έγινε αίτιος καταστροφών, κατεδίωξε το χριστιανισμό κλπ. Όταν του ζητήθηκε βοήθεια, βάσει της Ρωσοβυζαντινής συνθήκης του 971 από τον Βασίλειο το Β' των Βουλγαροκτώνων, που απειλεί το θρόνος του με την ανταρσία των Βάρδα Φωκά και Βάρδα Σκληρού στη Μικρά Ασία, ο ηγεμόνας του Κιέβου δέχθηκε να στείλει στρατό προς βοήθεια του αυτοκράτορα, αλλά έθεσε κάποιους όρους. Ένας μάλιστα μας είναι γνωστός. Ο Βλαδίμηρος ζήτησε το χέρι της αδελφής του βασιλείου Άννας, αφού υποσχέθηκε να γίνει χριστιανός. Η συμφωνία τηρήθηκε και οι γάμοι έγιναν στην Χερσόνα αμέσως μετά τη βάπτιση του ηγεμόνα, όπου αυτός γιατρεύτηκε από πρόσφατη ασθένεια στα μάτια. Όταν γύρισε στο Κίεβο, ο νεοφώτιστος ηγεμόνας προχώρησε με τη βοήθεια κληρικών από την Χερσόνα στον εκχριστιανισμό των υπηκόων του και επέδειξε μεγάλο ζήλο νεοφωτίστου. Κατέστρεψε τα ειδωλολατρικά ιερά και τα αντικατέστησε με πολυάριθμους ναούς. Ασχολήθηκε με τη χριστιανική μόρφωση ευγενών νέων και κυρίως με την φιλανθρωπία. Έδωσε και νομική μορφή επίσης στην εκκλησία του. Ο Βλαδίμηρος μετά το θάνατό του το 1015 τιμήθηκε πολύ νωρίς ως Άγιος. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ασματική του ακολουθία, που συντέθηκε αρκετά αργά, τονίζει τον αποστολικό του χαρακτήρα της αγιότητος του Βλαδιμίρου. Κάποια χαρακτηριστικά του βίου του, όπως αμήλικτος διώκτης των χριστιανών στη νεότητά του, η τυφλότητα που προηγήθηκε του βαπτισματός του, κάνουν να συγκρίνεται πολλές φορές με τον Απόστολο Παύλο. Πιο φυσική πάντως είναι η σύγκρισή του με τον Μέγα Κωνσταντίνο. Μεγάλη ηγεμονή του Κιέβου ήταν η σύζυγος του ηγεμόνα Ιγόρ, Όλγα. Μετά το θάνατό του, η εξουσία ήλθε στα χέρια αυτής της εφιέστατης Όλγας μέχρι την ενηλικίωση του ανήλικου γιού τους Σβιατοσλάβου. Η ηγεμονία της επρόκειτο να αποτελέσει ένα ακόμη σταθμό στην προσπάθεια του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως για να επιτευχθεί η προσέλευση των Ρώσων στο χριστιανισμό και μαζί να θέσει τις βάσεις της επικράτησής του επί Βλαδιμίρου. Για την καταγωγή της υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία υποστηρίζει ότι ήταν σλαβική και η άλλη σκανδιναβική. Το γεγονός που κατέστησε την ηγεμονίδα του Κιέβου ένδοξη είναι το βάπτισμά της στο χριστιανισμό, πράγμα που αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες του χριστιανισμού για την των Κιεβινών προσέλευση. Το βάπτισμά της κατά τους ιστορικούς έγινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου σε αυτό έλαβε το χριστιανικό όνομα Ελένη, δηλαδή το όνομα της νονάς της, αυτοκράτηρας του Βυζαντίου σύζυγου του Κωνσταντίνου του Προφυρογέννητου. Για την μικρόν παραμονή της στην Κωνσταντινούπολη, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Προφυρογέννητος αναφέρει: «Μηνύ Σεπτεμβρίου ενάτη, ημέρα Τετάρτη, εγένετο δοχή επί τη εφόδο Έλγας της Αρχοντήσης Ρωσίας». Σκανδιναβικά το όνομα είναι Έλγα ή Έλγα. «Μηνύ Οκτωβρίου 18η ημέρα Κυριακή, εγένετο κλητόριον εν το χρυσοτρικλίνο και εκαθέστη ο βασιλεύς μετά τον ορός. Και πάλιν γέγον εν έτερον κλητόριον εν το πεντακουβουκλίο του Αγίου Παύλου». Η Όλγα ασπάστηκε τον χριστιανισμό όχι για να τον επιβάλλει στο λαό της, αλλά επειδή η ίδια τον πίστευε. Βεβαίως το παραδειγμά της επέδρασε πολύ στους Ρώσους που ήδη ήσαν έτοιμοι να δεχτούν τον χριστιανισμό, πράγμα που δεν άργησε να γίνει επί της ηγεμονίας του εγγονού της Βλαδιμίρου. Η Όλγα πέθανε το 969 και ανακηρύχθηκε Αγία και η μνήμη της γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου. Από το Ρώσο χρονογράφο ημνείται ως πρόδρομος του χριστιανισμού εν Ρωσία, ως σελήνη λάμπουσα εν μέσω νυχτός και ως απαρχή της Διαθήκης της Ρωσίας μετά του Θεού. Να
Αξίζει να αναφέρουμε ότι εδώ στο Κίεβο της Ουκρανίας και στο ναό του Αγίου Βλαδιμίρου είναι θησαυρισμένα η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, που κατέχει ιδιαίτερη θέση στη συνείδηση του χριστιανικού λαού. Ως γνωστόν, την Αγία Βαρβάρα αποκεφάλισε ο ίδιος ο πατέρας της, όταν άφοβα ομολόγησε ίδια ότι έγινε χριστιανή και μαρτύρησε περί το 306. Ο αυτοκράτορας Λέωνος Σοφός ανήγειρε στην Κωνσταντινούπολη μέσα στα ανάκτορα ναό στο όνομά της, όπου φυλάσσονταν τα ιερά της Λείψανα. Το 991 μεταφέρθηκαν στη Βενετία. Πιθανώς όμως δεν πρόκειται για όλο το ιερό Λείψανο, αλλά για τμήματά του. Μετά, η θυγατέρα του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού, η Βαρβάρα, που έφερε το όνομα της Αγίας, σύζυγος του μεγάλου δουκός του Κιέβου, Σβιατοπόλκ Μιχαήλ, έφερε από την Κωνσταντινούπολη η ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, που τοποθετήθηκαν αρχικά στο ναό της μονής Κίεβο Μιχαήλοβα, που τον ανήγειρε ο Σβιατοπόλ το 1108. Σήμερα φυλάσσονται στο ναό του Αγίου Βλαδιμίρου. Το Κίεβο, πρέπει να πούμε, από τον ημερών της Εκατερίνης της Μεγάλης προσήλκησε πολλούς Έλληνες εμπορευόμενους στην αρχή και μετά σπουδαστές σε πολλά ιδρύματά της, ιδιαίτερα στα τέλη του 10ου αιώνα και μετά. Πολλοί Έλληνες σπουδαστές από τη Μικρά Ασία και Ελλάδα, όπως και από τους μόνιμα εγκατεστημένους στη Ρωσία ελληνικών οικογενειών, σπούδαζαν στην Αυτοκρατορική Θεολογική Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο του Αγίου Βλαδιμίρου, το Πανεπιστήμιο Φιλέων, το Πολυτεχνείο, την Ανωτάτη Εμπορική Σχολή, το ΟΔΙΟ κλπ. Κοινότητα βεβαίως ελληνική αναγνωρισμένη επίσημα δεν υπήρχε επί τσαρικής κυβερνήσεως. Υπήρχε όμως ελληνική αγαθοεργός αδελφότητα, που είχε ιδρυθεί το 1907. Μέλη της ήσαν οι αρχηγοί των εγκατεστημένων μόνιμα ελληνικών οικογενειών. Ιδρυτές της ήσαν η Λάζαρος Χανακαδόπουλος, Σπυρίδων Μπενετάτος, Μιχαήλ Ακανθόπουλος και ο Χάλαρης. Το Κίεβο ήταν έδρα του ελληνικού προξενείου, με πρώτο άμυστο πρόξενο τον Περικλή Γρυπάρη, της γνωστής οικογένειας από τη Μύκονο. Εδώ στο Κίεβο επίσης είχε εγκατασταθεί το 1807 ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης, πατέρας του αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας, άνθρωπος με μεγάλο κύρος. Να επενθυμίσουμε και κάτι ακόμα. Στο Άγιο Όρος εγκαταβίωσε ο Ουκρανός Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, που μετέφρασε τα πατερικά κείμενα από την ελληνική στη σλαβική γλώσσα, τα γνωστά φιλοκαλικά κείμενα. Επίσης ο Σοφρόνιος Σαχάροφ, που διαλέχθηκε με την γαλλική διανόηση στο Παρίσι και συνέχεια ίδρυσε Μονή, που ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας. Αρκετοί επίσης κληρικοί από την Ουκρανία σπούδασαν την επιστήμη της θεολογίας στα πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ελληνομαθείς κληρικοί είναι στο Κίεβο ο επίσκοπος Δανίλ Ρόβνο και οι πατέρες Νικόλαος, Επιφάνιος και Γεώργιος.